Με πολύ απλά υλικά θα μεταμορφώσουμε την τυρόπιτα που όλοι γνωρίζετε σε ένα αριστούργημα. Η συνταγή αυτή είναι η αγαπημένη μου και σε αυτό το επεισόδιο θα τη μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα ήρθε η ώρα να σας δείξω την καλύτερη τυρόπιτα που έχετε δοκιμάσει. Είναι μια συνταγή που κάνει η γιαγιά μου. Νομίζω ότι είναι η πιο ποιοτική τυρόπιτα που μπορούμε να φτιάξουμε σπίτι. Πραγματικά την λατρεύω αυτή τη συνταγή, απλά πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς ό,τι κάνω. Δεν θα αποκλείσετε ούτε ένα από τα βήματα. Θα κάνετε ακριβώς ό,τι φτιάχνω και σας υπόσχομαι στο τέλος θα πάθετε την πλάκη. Θα πείτε ότι είναι η καλύτερη τυρόπιτα που έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τη γέμιση. Λοιπόν, ρίχνουμε το βούτυρο μέσα και ουσιαστικά θα ετοιμάσουμε μία μπεσαμέλ για αρχή. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Με το που λιώσει τελείως το βούτυρο, αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά το γάλα. Σιγά σιγά. Ρίχνουμε λίγο, με το που ρίξουμε λίγο ανακατεύουμε, όταν απορροφήσει το ρούμα στο βούτυρο, προσθέτουμε το επόμενο γάλα. Και συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία μέχρι που να απορροφήσει όλο μάλο το γάλα. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 10-15 φορές να κάνετε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να προσθέτετε σιγά σιγά το γάλα μέσα, αλλά έτσι πρέπει να γίνει για να μην κάνει γρουμπαλάκια στο τέλος την μπεσαμέλ μας. Βάζουμε και την τελευταία δόση από γάλα. Ανακατεύουμε μέχρι που να δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα. Νομίζω ότι άρχισε να βράζει, να το βλέπετε. Δεν θέλουμε να βράσει πάρα πολύ, γιατί άμα βράσει πάρα πολύ σημαίνει πως έχει καεί. Όταν δούμε τις πρώτες μπουρμπουλίτες να βγαίνουν από τη μέση, όπως εδώ, σημαίνει πως είναι έτοιμη. Λοιπόν, βγάζουμε από τη φωτιά σε αυτό το σημείο και αφήνουμε στην άκρη. Ρίχνουμε μέσα όλα τα τυριά. Ρίχνω πρώτα τη γραβιέρα, το πιπέρι. Ό,τι αρωματικό σας αρέσει μπορείτε να βάλετε μέσα. Μπορείτε να βάλετε θυμάρι, μπορείτε να βάλετε ρίγανη, μπορείτε να βάλετε βασιλικό. Οπουδήποτε θα βάλετε μόσχο κάριδο. Θα τρίψετε περίπου το 1 τρίτο από το μοσχοκάριδο και ανακατεύουμε. Με το που διαλυθεί το κίτρινο τυρί, τότε προσθέτουμε τη φέτα σε κομμάτια, χοντρά κομμάτια. Κοιτάξτε, δεν θα την ψιλοκόψετε και θα πάρετε μια ωραία φέτα. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε, αλλά προσεκτικά να μην σπάσει η φέτα πάρα πολύ. Και μόλις ανακατέψουμε και τη φέτα και πέσει θερμοκρασία από την μπεσαμέλ, τότε ρίχνουμε μέσα τους δύο κρόκους. Ανακατεύουμε και τους δύο κρόκους και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η γέμισή μας. Και πάμε να ετοιμάσουμε την πίτα μας. Η γέμισή μας είναι έτοιμη, περιμένει στην άκρη. Έχω πάρει ένα ωραίο φύλλο κρούστας εδώ πέρα, ένα πακέτο, ολόκληρο χρειαζόμαστε για τη συνταγή. Παίρνουμε το φύλλο κρούστας. Έχω δίπλα το λιωμένο βούτυρο και αρχίζω να πασπαλίζω λιωμένο βούτυρο από πάνω. Λοιπόν, δώστε βάση ακριβώς τώρα τι κάνω στο ταψάκι. Το πρώτο φύλλο θα το ρίξω ολόκληρο. Το βλέπετε? Θα το βάλω κατευθείαν στον πάτο του ταψάκι. Ολόκληρο. Το δεύτερο φύλλο θα το βουτυρώσω. Και θα το κάνω ακορντεόν, αυτό που έχετε δει πολλές φορές στις πατσαβουρόπιτες και σε αυτά που φτιάχνουμε, που τα ανοίγουμε. Αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι να το τυλίγω. Με το που το τυλίξω, το παίρνω όλο και το βάζω πάνω από το πρώτο φύλλο. Συνεχίζω ακριβώς τον ίδιο τρόπο και με το δεύτερο. Θα βάλω και το τελευταίο εδώ. Θα πάρω και θα ρίξω όλη τη γέμιση από πάνω. Ρίξαμε τη γέμισή μας και τώρα θα καλύψουμε με τα υπόλοιπα φύλλα ακριβώς όπως κάναμε πριν. Σε οτιδήποτε κάνουμε φύλλο, ποτέ δεν ακουμπάς το πινέλο πάνω στο φύλλο. Γιατί άμα τα κουμπίσεις, κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους και δεν γίνονται τραγανά. Και πάμε τώρα να ρίξουμε τα δύο τελευταία φυλλαράκια μας με τον ίδιο τρόπο που βάλαμε και πριν από κάτω το άλλο.
Παίρνουμε ένα μαχαίρι και χωρίζουμε την πίτα μας. Χωρίζω εδώ στα τρία. Στα πέντε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Και τώρα, φαίνεται ότι η πίτα μας έχει πάρα πολύ υγρασία, γιατί έχει την μπεσαμέλ μας. Και λες ότι πω θα βγει πάρα πολύ υγρή η πίτα στο τέλος, δεν θα ψηθεί σωστά. Άμα σας πω ότι θα ρίξουμε και ένα κουτάκι σόδα, από αυτή που πίνουμε, από αυτή που παίρνουμε από τα περίπτερα, 3,30 το κουτάκι, νομίζω ότι θα πάθει την πλάκα σας, αλλά θα ρίξουμε και μία σόδα από πάνω, αυτή με το ανθρακτικό, και σου ρωτή να ρίξετε, δεν πειράζει. Και θα περιμένουμε 1-2 λεπτά να ρουφήξει. Με το που ρουφήξει, έχουμε προθερμασμένο το φούρνο μας στους 190 βαθμούς και ρίχνουμε μέσα και ψήνουμε για μία ώρα. Τώρα, με το που την ψήσω σε μία ώρα, θα δείτε τι έχουμε κάνει και θα δείτε πώς θα βγει. Και δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Η μπουγάτσα μας είναι έτοιμη. Ακούτε, την έχω αφήσει να κρυώσει και 30 λεπτάκια. Κοιτάξτε. Είναι τρομερό! Έχουμε κάνει έναν τόνο μπεσαμέλ. Έχουμε βάλει μία σόδα και είναι τραγανή, ακούτε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα κόψω κομμάτια. Είναι πάρα πολύ αφράτη, πάρα πολύ τραγανή και πάρα πολύ ζουμερή την ίδια στιγμή. Είναι η καλύτερη τυρόπιτα που έχετε φάει. Και εσείς που τρώτε μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη, είναι η καλύτερη μπουγάτσα που έχετε φάει. Σας το υπόσχομαι, το υπογράφω. Πετρετζίκης. Κοιτάξτε από κάτω πόσο τραγανή που έχει γίνει. Ρίξαμε τόσα ζουμιά μέσα και κοιτάξτε μέσα γέμιση. Λιώνει. Το βλέπετε. Θα το αφήσω για μένα. Ό,τι και να σας πω, είναι λίγο. Είναι απ' έξω τόσο τραγανή και μέσα είναι τόσο ζουμερή που δεν το πιστεύεις. Είναι ό,τι καλύτερο έχετε φάει, σας το υπόσχομαι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο akispetrezikis.com, το υπερ-site μου, φεύγουν μπουγάτσες από τα χέρια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.